Ως κεντρικότητα βαθμού, ορίζουμε το πλήθος των ακμών που συνδέουν μία κορυφή με τους γείτονές της. Οπότε κορυφές με περισσότερες συνδέσεις έχουν εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης πληροφορίας. Και αυτό είναι κάτι που συχνά είναι πολύ επιθυμητό σε δίκτυα και εφαρμογές γραφημάτων, όπου για παράδειγμα μεταφέρουμε το σήμα τηλεφωνίας, μεταφέρουμε το ρεύμα, μεταφέρουμε την ίδρυψη. Μέσα από τέτοιους, από τέτοια δίκτυα, μας ενδιαφέρει αν κοπεί μία ακμή, αν διαγραφεί μία ακμή, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το πλήθος των ακμών που συνδέουν κάθε κορυφή με, τις, με τους γείτονές της. Σε μη κατευθυνόμενο γράφο, η κεντρικότητα ορίζεται με το βαθμό. Ενώ σε έναν κατευθυνόμενο γράφο, ορίζουμε τον έσω ή τον έξω βαθμό. Όπου ως έσω ή έξω βαθμό, εννοούμε το, α, η ακμή, το βελάκι που προσπίπτει στον συγκεκριμένη κορυφή, που εισέρχεται σε συγκεκριμένη κορυφή ή που εξέρχεται από τη συγκεκριμένη κορυφή. Η κεντρικότητα τώρα α, βαθμού των μπλε κορυφών σε αυτόν εδώ τον γράφο που βλέπετε προφανώς είναι μεγαλύτερη. Μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε ότι αυτές οι κορυφές που ε, έχουν ε, μπλε χρώμα ουσιαστικά έχουν μεγαλύτερο πλήθος ακμών που α, συνδέονται με τους ε, γείτονες των κορυφών τους. Οπότε ουσιαστικά είναι κορυφέ με περισσότερε συνδέσει που αντίστοιχα υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι διακίνηση πληροφορία. Εδώ αντίστοιχα, αν συγκρίνουμε την κεντρικότητα των βαθμών, μπορείτε να καταλάβετε ότι και στου δύο γράφου, K4 δηλαδή, αυτόν που έχει 4 κορυφέ και αυτόν που έχει 6 κορυφέ, είναι διαφορετικό ο βαθμό κεντρικότητα. Αλλά είναι εξίσου κεντρικές. Τι σημαίνει εξίσου κεντρικές? Ότι αν δοκιμάσουμε να κανονικοποιήσουμε α, τις δύο κορυφές, δηλαδή να διαιρέσουμε το πλήθος των ακμών που προσπίπτουν σε αυτές τις κορυφές με τον ι μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι είναι εξίσου κεντρικές. Γιατί εδώ έχω τέσσερις κορυφές, ενώ εδώ έχω έξι κορυφές. ως ενδιάμεση τώρα κεντρικότητα ορίζουμε το κλάσμα, όπως το βλέπετε εδώ, όπου παίρνω, λαμβάνω υπόψη μου το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών U και W. Το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κορυφών U και W. Ενώ ως σίγμα UW του V είναι το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κορυφών U και W που περνούν όμως από την κορυφή V. Έχω ως δεδομένο ότι περνούν από την κορυφή V. Αντίστοιχα λοιπόν ορίζεται και η ενδιάμεση κεντρικότητα ακμών. Να το επαναλάβουμε λίγο αυτό. Ως ενδιάμεση κεντρικότητα, ορίζω το άθροισμα, πιο άθροισμα, του πλήθους των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κορυφών U και W που περνούν από την κορυφή V και στον παρανομαστή έχω το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κορυφών U και W. Στον αριθμητή έχω το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ U και W, των δύο κορυφών U και W, που περνούν όμως από την κορυφή V, ενώ στον παρανομαστή έχω συνολικά το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των κορυφών U και W. Οπότε κορυφές που βρίσκονται επάνω σε πολλά μονοπάτια έχουν προφανώς και μεγαλύτερη κεντρικότητα. Και οι κορυφές μεγαλύτερη κεντρικότητα είναι αυτές που είναι σημαντικές για την επικοινωνία. Γιατί αν μπλοκαριστούν αυτές οι κορυφές, τότε η επικοινωνία γίνεται δυσκολότερη, αφού από αυτές τις κορυφές περνούν ουσιαστικά πολλές ακμές. Για να κανονικοποιήσουμε τώρα τις κορυφές, να κανονικοποιήσουμε τις κεντρικότητες, συγγνώμη, διαιρούμε με το ν'-1 επί ν'-2 2. Οπότε, ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε το πόσο κεντρικές είναι κάποιες κορυφές ως προς το πλήθος των κορυφών και των ακμών που υπάρχουν όμως σε αυτόν τον γραφ. Είναι διαφορετικό το να ορίσω δύο α, κορυφές με διαφορετική κεντρικότητα όταν, στη μία περίπτωση, έχω ένα μικρό γράφο με λίγες κορυφές και με λίγες ακμές αλλά μπορεί να είναι εξίσου σπουδαίο, σπουδαία μια κορυφή, εξίσου κεντρική δηλαδή να χαρακτηρίζεται, σε σχέση με έναν άλλο γράφο που έχω πολλέ ε, κορυφές και πολλέ ακμέ και το νούμερο τη κεντρικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο αν δεν κανονικοποιηθεί. Για να δούμε τώρα και ένα παράδειγμα. Έχω σε αυτό το γράφο, όπω βλέπουμε, 6 κορυφέ A, B, C, D, E, F. Θέλω να υπολογίσω, την κεντρικότητα, την ενδιάμεση κεντρικότητα ως προς την κορυφή C. Επαναλαμβάνω, θέλω να υπολογίσω την ενδιάμεση κεντρικότητα ως προς την κορυφή C. Αρχικά λοιπόν θα καταγράψω το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ δύο κορυφών. Στη συνέχεια θα καταγράψω το πλήθος το συντομότερο μονοπατιών μεταξύ δύο κορυφών που περνούν όμως από την κορυφή C. Εδώ σας έχω γράψει σύμφωνα με το γενικό τύπο σίγμα UW του V. Ουσιαστικά αυτό το V, αυτή η κορυφή, σε αυτό το παράδειγμα είναι η κορυφή C. Και στη συνέχεια θα υπολογίσω το, την διαίρεση, το κλάσμα των σίγμα UW ως προς V και σίγμα UW. Οπότε, ουσιαστικά ξεκινώντας από τις δύο κορυφές A και B, A και B, βλέπετε εδώ αντίστοιχα, το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ της κορυφής A και της κορυφής B είναι ένα. Είναι τα απευθεία AB. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι που θα έχει απόσταση 1. Το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών που περνούν από την κορυφή C, είναι 0, γιατί το μονοπάτι AB δεν περνάει από την κορυφή C, επομένως το κλάσμα σιγμα UW ως προς V, εφόσον είναι 0 ο αριθμητής, θα είναι και 0 το κλάσμα. Στη συνέχεια, βλέπω το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ της κορυφής A και της κορυφής D. Της κορυφής A εδώ και της κορυφής D. Αντίστοιχα και μεταξύ της κορυφής A και της κορυφής D, έχω ένα συντομότερο μονοπάτι. Αυτό έχει να κάνει με το μονοπάτι AC, CD. Αυτό το μονοπάτι όμως που είναι συντομότερο, περνάει από την κορυφή C. Άρα λοιπόν και στους δύο δείκτες μου, και στον πρώτο δείκτη, που είναι πόσα είναι τα συντομότερα μονοπάτια εν γέννη, είναι ένα, αλλά και τα συντομότερα μονοπάτια που περνούν από την κορυφή C είναι πάλι 1. Επομένως, 1 δια 1, το αποτέλεσμα είναι 1. Το ίδιο θα κάνω και για όλες και για όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς κορυφών που έχω σε αυτόν τον γράφο. Άρα πήρα το AB, πήρα το AD. Το AC δεν το παίρνω όπως βλέπετε, γιατί ουσιαστικά υπολογίζω την ενδιάμεση κεντρικότητα ως προς την κορυφή C άρα δεν το λαμβάνω υπόψη μου, πηγαίνω στο AE. Το AE αντίστοιχα, από την κορυφή A στην κορυφή E, έχω μόνο ένα συντομότερο μονοπάτι. Βλέπετε εδώ, έχω το AC, CD, DE. οπότε αυτό το πλήθος, η απόσταση είναι 3, αλλά το, το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ των δύο κορυφών είναι 1. Επομένως και θα γράψω ένα το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών που περνάνε από την κορυφή C είναι αντίστοιχα ένα. Είναι το A, C, C, D, D. Το κλάσμα τώρα 1 δια 1 αντίστοιχα μου κάνει 1. Συνεχίζω και βλέπω το, το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ της κορυφής A και της κορυφής F. Αντίστοιχα είναι το μονοπάτι AC, C, C D, D, F. Μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό. Το, α, η απόσταση είναι 3, αλλά το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών είναι 1. Άρα λοιπόν κοιτάω αν αυτό το ένα μονοπάτι περνάει από την κορυφή C. Εφόσον περνάει από την κορυφή C θα σημειώσω και εδώ ένα και θα γράψω αντίστοιχα ότι το κλάσμα με τους δύο δείκτες μου, ένα δια 1, είναι και σε αυτή την περίπτωση 1. Συνεχίζω τώρα με το ζεύγος BD, το BA το είδα προηγουμένως, επομένως το BC δεν υπάρχει εφόσον υπολογίζω την ενδιάμεση κεντρικό προς την κορυφή C. Πηγαίνω στο BD, στην κορυφή B και την κορυφή D, όπου αντίστοιχα το πλήθο των συντομότερων μονοπατιών είναι και πάλι 1. Είναι το BCCD. Η απόσταση είναι 2. Το πλήθο όμω των συντομότερων μονοπατιών είναι 1. Αυτό το μονοπάτι περνάει από την κορυφή C. Άρα το πλήθο των συντομότερων μονοπατιών που διέρχονται από την κορυφή C είναι 1. Το κλάσμα 1 δια 1 και σε αυτήν την περίπτωση είναι 1. Το ίδιο ισχύει και όταν. Uh, υπολογίζω το πλήθος των συντομότερων μονοπαθιών από την κορυφή B ως προς την κορυφή E, έχω το μονοπάτι B, C, C, D, D, -E, που είναι το συντομότερο και είναι μοναδικό. Αυτό το μονοπάτι διέρχεται από την κορυφή C, επομένως θα σημειώσω 1 και στο δεύτερο δίκτυμο και το κλάσμα 1 δι' 1 και σε αυτή την περίπτωση κάνει 1. Στη συνέχεια υπολογίζω το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών από την B στην F, όπου και σε αυτή την περίπτωση έχω μόνο ένα συντομότερο μονοπάτι, το B, C, C, D, D, F. Αυτό το συντομότερο μονοπάτι διέρχεται από την κορυφή C, επομένως μπορώ εύκολα να σημειώσω και εδώ τους δύο άσους και ένα δι' ένα μου κάνει ένα. Μετά έχω το DE e ως συνδυασμό κορυφών. Εδώ από την κορυφή D στην κορυφή E έχω ένα συντομότερο μονοπάτι, απευθείας το d -E, με απόσταση 1. Αυτό το συντομότερο μονοπάτι όμως δεν διέρχεται από την κορυφή C, άρα δεν έχω α, το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών από την κορυφή D στην κορυφή E που διέρχονται από την κορυφή C είναι 0. Επομένως και το κλάσμα των δύο δικτών 0 δι' 1 θα είναι 0. Το ίδιο ισχύει και από την κορυφή D στην κορυφή F. Το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών είναι και πάλι 1, το DF απευθείας. Και σε αυτή την περίπτωση λοιπόν έχω ένα μονοπάτι που είναι το συντομότερο, αλλά αυτό το συντομότερο μονοπάτι δεν διέρχεται από την κορυφή C. Το πλήθο των συντομότερων μονοπατιών, με άλλα λόγια, που διέρχονται από την κορυφή C, είναι 0. Επομένω, 0 δια 1, 0. Οπότε, για να υπολογίσω. Συγγνώμη, και έχω ένα τελευταίο συντομότερο μονοπάτι. Να υπολογίσω από την κορυφή E στην κορυφή F, που είναι και ο τελευταίο συνδυασμό κορυφών του γράφου. Και εδώ έχω το απευθεία μονοπάτι EF, άρα έχω ένα συντομότερο μονοπάτι και αντίστοιχα το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών που διέρχονται από την κορυφή C είναι 0. Δηλαδή αυτό το συντομότερο μονοπάτι δεν διέρχεται από την κορυφή C, άρα 0 δια 1, 0. Επομένως, η ενδιάμεση κεντρικότητα της κορυφής C, είναι το άθροισμα των κλασμάτων των δικτών που προέκυψαν εφαρμόζοντας αυτόν τον αλγόριθμο. Δηλαδή είναι 6, ενώ αν δοκιμάσετε να κάνετε το ίδιο παράδειγμα για να δείτε την ενδιάμεση κεντρικότητα της κορυφής A, θα διαπιστώσετε ότι είναι 0. Δηλαδή, αν λάβετε υπόψη σας και κάνετε ένα αντίστοιχο πινακάκι για όλους τους συνδυασμούς κορυφών δηλαδή BC, BD, BE, BF θα δείτε ότι σε καμία περίπτωση το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ δύο κορυφών δεν διέρχεται από την κορυφή A επομένως η ενδιάμεση κεντρι... η κεντρικότητα της κορυφής C είναι πολύ μεγαλύτερη, είναι 6 ενώ της α, κορυφής A είναι μηδαμινή. Αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δείτε πώς μπορεί εύκολα να υπολογιστεί η ενδιάμεση κεντρικότητα μίας κορυφής. Οπότε η ενδιάμεση κεντρικότητα χρησιμοποιεί μόνο τα γεωδησικά μονοπάτια. Χρησιμοποιεί μόνο τα συντομότερα μονοπάτια μεταξύ δύο κορυφών. Το πλήθος των συντομότερων μονοπατιών μεταξύ δύο κορυφών. Η πληροφορία μπορεί να διακινηθεί όμως και μέσω μεγαλύτερων μονοπατιών. Επομένως, η πληροφοριακή κεντρικότητα εστιάζει πώς μπορεί η πληροφορία να διαχυθεί μέσω πολλαπλών μονοπατιών, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις μεταξύ δύο κορυφών. Ενώ η κεντρικότητα εγκύτητας από την άλλη, είναι όταν για μία κορυφή V, η κεντρικότητα εγκύτητας ορίζεται ως το αντίστροφο του αθρίσματος των μικών, των γεωδεσικών μονοπατιών προς όλες τις άλλες κορυφές. Επομένως, το άθροισμα του παρανομαστή ουσιαστικά λέγεται απομάκρυνση και έχει και ουσιαστικό νόημα. Επομένως, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να υπολογίσουμε το άθροισμα των μικών, των γεωδεσικών μονοπατιών, των συντομότερων μονοπατιών προς όλες τις άλλες κορυφές και να υπολογίσουμε το αντίστροφο του αθροίσματος συνέχεια. Οπότε το άθροισμα του παρανομαστή ουσιαστικά είναι και η απομάκρυνση, λέγεται απομάκρυνση και είναι η απομάκρυνση της κορυφής από τις άλλες κορυφές. Στη συνέχεια κανονικοποιούμε πάντα το αποτέλεσμα, πολλαπλασιάζοντας σε αυτή την περίπτωση επεινή μείον ένα. Οπότε η κεντρικότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί και ως η ικανότητα που έχει μία κορυφή, το πόσο κεντρική είναι δηλαδή, η ικανότητα που έχει μία κορυφή, να διαδίδει προς τις υπόλοιπες τις κορυφές. Και ένα πολύ καλό ερώτημα για να α, το σκεφτείτε είναι ποια είναι η πολυπλοκότητα του να υπολογίσουμε την κεντρικότητα εγκύτητας όλων των κορυφών ενός γράφου.